Η ώρα του διαβόλου. Αυτή λοιπόν η παράσταση βλαστημάει το Δήμιο Ζωπιό Σταυρό που είναι πάνω σκηνή. Βλαστημάει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό αυτή η παράσταση. Γιατί να είναι λοιπόν ξάβλαση αυτή την παράσταση Δήμιο και Ζωπιό Σταυρό. Γιατί αυτή η πατσαβούρα που την έχετε εδώ, τη Σαμαρά την πατσαβούρα και αυτό τον αλήτη που παίζει αυτό στο διάβολο και, αυτός παριστά, και αυτή παριστάνει τη Μαρία, είναι έτσι ή δεν είναι? Όχι κύριε. Τι παριστάνουν αυτοί? Θα σας πω, η παράσταση καταρχήν δεν είναι βλάστημα. Πώς δεν είναι βλάστημα? Πώς δεν είναι βλάστημα, αφού εδώ είναι η υπόθεση. Τα δικά σας. Τα δικά σας έγραφα. Τα δικά σας έγραφα. Μας κοροϊδεύετε. Να μιλήσετε, αλλά μην μας κοροϊδεύετε. Θα λέτε τα σίκα σίκα και τις καφιτσιά. Όπως είναι τα πράγματα, γιατί δεν είναι έτσι. Ακούγεται στην αρχή του έργου το Πάτερ Ιμών κοροϊδευτικά, ναι ή όχι? Καθόλου κοροϊδευτικά, ακούγεται το Πάτερ Ιμών. Ακούγεται το Πάτερ Ιμών. Μάλιστα. Ακούγεται η λέξη Σατάν μέσα στην παράσταση? Ναι, γιατί είναι θέμα της κοινοθεσίας. Δεν είναι καθόλου βλάστημα η παράσταση. Αυτό σας δίνω το λόγο. Ο πρωταγωνιστής λέει ότι είναι αδελφός του Χριστού ο διάβολος. Ο πρωταγωνιστής ο διάβολος, αυτός ο αλήτης, ο χρανιώτης, λέει ότι ο αδελφός είναι ο Χριστός. Δεν το λέει ο πρωταγωνιστής, το λέει το κείμενο. Το κείμενο είναι βλάστημα. Θα σταματήσετε την παράσταση. Το κατάλαβες, ρε. Θα σταματήσει την παράσταση. Το κείμενο είναι βλάστημα. Όταν το κείμενο λέει ότι ο διάβολος. Να το πει και εκείνη που το είδε. Ο διάβολος λέει ότι είναι αδελφός του Χριστού, η παράσταση είναι βλάστημα. Να το καταλαβαίνεις. Βλαστημάει την ορθοδοξία. Εσείς μπορείτε να είσαστε άσχετοι, αλλά μας βλαστημάτε την πίστη μας. Βλαστημάτε το Χριστό, την Παναγία και το ορθόδοξο δόγμα. Όχι, δεν. Πίσω σας είναι οι Εβραίοι. Δεν είσαστε χριστιανοί. Είσαστε αντίχριστοι. Έχετε πάρει εντολή από το Ρότσιλ και από το Ροκφέλερ να προσβάλλετε το τίμιο του Ζωπίου Σταυρού και την πίστη των ορθοδόξων χριστιανών. Πίσω σας είναι οι Εβραίοι. Λέει ότι ο διάβολος έχει αδελφό τον Χριστό. Αυτή την βλαστημία και δεν το λέει ο πρωταγωνιστής, το λέει ο κειμενογράφος. Ο άνθρωπος. Κακός λέει ο κειμενογράφος. Κακός τα λέει. Είναι βλαστημία. Είναι ο Πεσόα, είναι ένας Πορτογάλος συγγραφέας. Ένας σατανιστής μασόνος. Τι να σας πω τώρα. Ένα τσιράκι των Εβραίων. Είναι πρόγραμμα. Δεν είναι θέμα θρησκείας. Είναι πρόγραμμα από τους Εβραίους να χτυπηθεί η Ορθόδοξη πίστη. Και δεν θέλετε να το παραδεχτείτε στα ίδια. Κοιτάξτε, έχουμε ένα έργο. Μπορώ να ξέρω ο κάθε συγγραφέας που γράφει ένα έργο, αν είναι μουσουλμάνος ή Ιταλός ή Εβραίος. Όταν λέμε εμείς σαν ορθόδοξοι χριστιανοί ότι προσβάλλετε, σας λέω όμως, σας το λέμε εμείς ότι προσβάλλετε η πίστη μας. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Δεν είστε υποχρεωμένος να το κατεβάσετε. Όταν βλέπετε τόσο κόσμο, γιατί όχι, αφού βλέπετε ότι εγώ σαν ορθόδοξος χριστιανός και δεκάδες, για να πω χιλιάδες άλλοι, αντιδρούνε που δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ. Πολλά πράγματα στην κοινωνία μας, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εμένα είναι η πίστη μου και η πίστη μου απαιτεί να την υποστηρίξω. Δεν θα μείνω με κλεισμένο. Δεν μας ενδιαφέρει. Εσείς αν δεν υποστηρίζετε. Το σενάριο είναι βλάστημα, η παράσταση πρέπει να κατεβεί. Είναι βλάστημα. Είναι βλάστημα. Εσύ είπε στο κείμενο ότι ο Χριστός είναι ένα διαβόλο. Τα ίδια θα λέμε. Μα είναι δυνατόν. Όποια παράσταση σας ενοχλεί εσάς ή τον Κύριο να την κατηγορείτε. Είναι θέμα απίστευτο γι' αυτό. Γιατί προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη. Προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη του Χριστού και την Παναγία και το τίμιο της οποίας θα βρει την πραγματικότητα. Μόνος είπες ότι το κείμενο λέει ότι ο Χριστός είναι αδελφός του διαβόλου. Αυτό δεν είναι βλαστημία. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να έχει φροντίσει να μην παιχτεί παράσταση. Αλλά εσένα ξέρει, σε νοιάζει να πάρει χρήματα από το θέατρο. Και α βλαστημείτε οτιδήποτε, αυτό σε νοιάζει. Γιατί γελάς? Με νοιάζει περισσότερο να έχουν μια σταθερότητα οι εργαζόμενοι και όλοι οι συνεργάτες μας. Ναι, αλλά δεν είναι βλαστημία, δεν πες βλαστημία. Την άλλη φορά βγάλανε το χιτήριο, μας είχαν βγάλει τον κώδικα του αφέντζη. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν οι Εβραίοι που έχουν εμείς εναντίον του Χριστού. Δεν είμαστε Εβραίοι. Εσείς δεν είστε, αλλά είστε οργανώτες.